Γεια σας και πάλι. Σήμερα θα δείξουμε για ποιο λόγο μπορεί να μυρίζει πολύ άσχημα, σαν μουχλά, ένα κλιματιστικό. Όπως βλέπετε εδώ, το κλιματιστικό, ανοίγοντας το καπάκι, έχει μέσα τα φίλτρα. Βλέπετε τι πιάνουν πάνω. Βγάζουμε τα φίλτρα, βλέπετε τι έχει μέσα το στοιχείο. Αυτή η σκόνη πιάνει μύκητες και μυρίζει σαν μούχλα. Από εδώ, από το στοιχείο, φεύγει μόνο με το σέρβις και όχι απλά ρίχνοντας νερό, αλλά τρίβοντας το καλά και, πετά... Και ρίχνοντας νερό με την αντλία με πίεση. Δηλαδή, ο τεχνικός που θα έρθει να σας κάνει, αν δεν το κάνετε εσείς, να επιμείνετε να το καθαρίσει με κάποιο πινέλο και ρίχνοντα μετά φάρμακο, φεύγει από την αποχέτευση του κλιματιστικού. Τα φίλτρα τα καθαρίζουμε και μόνοι μα, βγάζοντα τα στην πανιέρα, τρίβοντα τα ελαφριά με κάποιο σουγκαράκι. Το κλιματιστικό όμω μπορεί να εξακολουθήσει να μυρίζει. Όπω βλέπετε εδώ, μέσα είναι ο ανεμιστήρα του κλιματιστικού είναι αυτό που βγάζει τον αέρα. Όπως βλέπετε, στις περσίδες, εκεί που βγαίνει ο αέρας, έχει πιάσει σκόνη. Και αυτό το καθαρίζουμε με ένα πινέλο. Γυρίζοντας το πινέλο μέσα να φύγει σκόνη. Και αφού φύγει εντελώς η σκόνη, μπορούμε να απλώσουμε εδώ να κολλήσουμε σακούλες με μία ταινία για να μην μας πάνε τα νερά στον τοίχο και να συνεχίσουμε ρίχνοντας μέσα με πίεση με την αντλία φάρμακο στον ανεμιστήρα ώστε και τον απολυμμένει και φεύγουν τυχόν οι πολύματα και καθαρίζει και η πλάτη μέσα εδώ ρίχνοντας το φάρμακο. Σε πολλούς θα έχει τύχει μετά το σέρβις να συνεχίσει να μυρίζει το κλιματιστικό σίγουρα κάτι έχει πιάσει μέσα στον ανεμιστήρα, όπως βλέπετε ξανά τη σκόνη. Αυτή η σκόνη είναι που πιάνει τους μήκητες και μυρίζει το κλιματιστικό μας και το να μυρίζει είναι το λιγότερο. Μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα στους πνεύμονες. Ειδικά αν είναι σε κλειστό χώρο, σε κάποιο υπνοδωμάτιο και κοιμηθούμε Έχοντας αυτό το πράγμα μέσα στο κλιματιστικό μας